Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βενιζέλο. Θα δούμε λίγο και τα κομματικά σας, εννοώ τις διεργασίες που γίνονται στον χώρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Δεν είναι τα πιο σημαντικά αυτά. Δεν είναι, θα τα πει. Όχι, αλλά... Ή είναι, λένε άλλοι, δεν ξέρω. Τις επαφές του κύριου Παπανδρέου. Είναι όταν είναι κάτι που αποδίδει αποτέλεσμα και υπέρ της παράταξης και υπέρ του τόπου, έτσι. Τα προφανώς, τα πολιτικά κόμματα υποτίθεται ότι είναι για τον τόπο. Αν λέτε ότι πάμε και για... ή τέλος πάντων λέτε ότι η λύση είναι εκλογές, πρέπει να υπάρχει μια άλλη συγκρότηση. Να συνδέσουμε το θέμα αυτό με την οικονομία. Δεν μπορεί η χώρα να βγάλει το 2017 και να μπει στο 2018 κατά τη διάρκεια του οποίου τελειώνει το τρίτο μνημόνιο, περιμένοντας δυστυχώς να πάει σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Και αυτό να το διαπραγματευτεί η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένη. Δεν θα κλείσει αξιολόγηση, δεν γίνεται. Δεν θα την κλείσει την αξιολόγηση. Ποιο θα το διαπραγματευτεί, κύριε Πρόεδρε. Τι σημαίνει αυτό. Μισό λεπτό. Ποιο θα το διαπραγματευτεί, κύριε Πρόεδρε. Να το διαπραγματευτεί, λοιπόν, ο δικό σα χώρο δεν μπορεί να συνεννοηθεί στο εσωτερικό του. Καλά. Όχι, θέλω να πω. Αν είναι εύκολο να συνεννοηθεί όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν μία αίσθηση προτεραιοτήτων και ευθυνών. Αλλά λέω το εξή. Αν εννοείται η λύση είναι μια κυβέρνηση αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας, όχι, δεν εννοώ αυτό. Διάφοροι. Όχι, κάποιοι το πιστεύουν. Κάποιοι το πιστεύουν. Σπέβδω λοιπόν να σας πω ότι αυτό είναι η δευτέρα πλάνη χείρων της πρώτης. Δεν μπορεί να υπάρξει μονοκομματική αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η απάντηση στο τεράστιο πρόβλημα που βιώνει η χώρα και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά και εθνικά, γιατί έχουμε και εξωτερική πολιτική ασφάλειας, δεν είναι μια μονοκομματική κυβέρνηση της συντηρητικής παράταξης, είναι η ευρύτατη εθνική συνέγερση, που δεν αφορά μόνο τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είναι δημοκρατικές ευρωπαϊκού προσανατολισμού, αφορά και τις παραγωγικές δυνάμεις. Και τις διανοητικές δυνάμεις. Κύριε Πρόεδρε, αλλά στο πολιτικό αφορά πεδίο. Αφορά τον ελληνισμό. Σύμφωνο, αφορά όλους αυτούς ευρύτερο, οι οποίοι μπορούν πράγματι να κινητοποιηθούν και οικονομικά. Δηλαδή, τους ενδογενείς πόρους της χώρας. Γιατί καλοί είναι οι ξένοι επενδυτές, καλές είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, αλλά αν δεν κινηθεί οριζόντα για αγορά σε επίπεδο μικρής και μεσαίας επιχείρησης, σε επίπεδο ιδιωτικής κατανάλωσης, εάν δεν υπάρχουν τράπεζες, αν δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα που παίρνει καταθέσεις και δίνει δάνεια και σου επιτρέπει να αγοράσεις ένα πρόεδρε. Προϊόν. Δεν είστε έξω από αυτή την ιστορία. Το περιγράφετε κάθε φορά τα πολιτικά πρόσωπα και ιδιαίτερα ορισμένοι που έπαιξαν και ένα πολύ σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια. Περιγράφετε όταν είστε εκτός εξουσίας μια κατάσταση. Μου λέτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό που περιγράφετε ήταν σε πλήρη αντίθεση με αυτό που συνέβη την τελευταία πενταετία. Σε πλήρη αντίθεση. Διότι είναι διαφορετικό να μπαίνει στη φωτιά το 2010, το 2011 για να σώσει την κατάσταση και διαφορετικό να έχει φτάσει στο κεκτημένο του Δεκεμβρίου του 2015, αυτό να καταστρέφεται ομά και βάρβαρα τα δύο τελευταία χρόνια, 2015-2016, και τώρα να αγωνίζεσαι. Μιλάτε για το 2014. Το 2000, συγγνώμη, το Δεκέμβριο του 2014. 14. Και τώρα να αγωνίζεσαι. Τον Δεκέμβριο του 2018 να ξαναγυρίσεις τον Δεκέμβριο του 2014, εάν γυρίσεις που δεν μπορείς δυστυχώς να γυρίσεις. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί. Να. Το λένε οι αριθμοί. Μια χώρα που είχε καταφέρει με δυσκολίες και αντιφάσεις να βγει στις αγορές με ομόλογα καινούργια. Να επετύχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα. Αλλά γιατί κλείσατε την αξιολόγηση, κύριε Πρόεδρε. Σας λένε ότι και εσείς τότε τσάμικο χορεύατε. Δεν κλείνατε. Αυτό είναι. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το αφήγημα Σαμαρά. Αυτό είναι το αφήγημα Σαμαρά. Και αυτό είναι η κατηγορία που σας έκανα. Σαμαρά Βενιζέλου. Μισό λεπτό. Ότι η πολιτική σας πρόταση, αυτό που λέτε εθνική συνέγερση, είναι η πολιτική πρόταση που λέει η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Όχι, βέβαια. Ποιο το λέει αυτό. Εμείς. Ποιο το λέει. Εμείς. Ο χώρο ο δικό μα. Και συντροφή σα το λέει. Ο χώρο ο δικό μα. Ο μεσαίος δημοκρατικός χώρος είναι ο θεματοφύλακας μιας εθνικής στρατηγικής. Ο χώρος έχει γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Προσχώρησαν. Ποιος χώρος είναι αυτός. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Πήγανε αυτοί που ήταν μαθημένοι σε μια σχέση με το κράτος πελατειακού χαρακτήρα, σε μια εύκολη κατάσταση παροχών. Και τι λένε, καταγγέλνουν την μεταπολίτευση και διεκδικούν να διατηρηθούν σε ισχύ τα πιο πελατειακά και φαύλα στοιχεία της μεταπολίτευσης. Αλλά η πράξη αυτό δείχνει αυτό. Όμως, να μην αφήνουμε αναπάντησης ερωτήσεις. Ερώτησης, η δική σας. Γιατί δεν κλείσαμε εμείς την αξιολόγηση. Δεν την κλείσαμε γιατί από τον Ιούνιο του 2014, από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και εν ώψη της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας που τη θεωρούσαν ανέφικτη οι εταίροι μας, εμείς είχαμε μία δυσκολία να τους πείσουμε, γιατί έλεγαν όλοι, αν είναι να συμφωνήσουμε με την Ελλάδα μία άλλη σχέση,
την προληπτική πιστωτική γραμμή, για παράδειγμα, ας τη συμφωνήσουμε με τη νέα κυβέρνηση. Να δούμε αυτός ο περιβόητος ΣΥΡΙΖΑ με τις ριζοσπαστικές απόψεις που θα ασκήσει τα μνημόνια. Γιατί δεν τον ήξεραν το ΣΥΡΙΖΑ Ευρωπαίοι. Θα τον ξέρω στην εξουσία. Τον ήξεραν τι έλεγε όμως. Όχι, δεν έχει σημασία. Αργή άνδρα δείκνηση. Ναι, αλλά για εσείς γιατί. Ξέρετε τι λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ έχω πάει σε 100 χώρες διεθνώς. Όλες οι κυβερνήσεις συμμορφωθήκανε. Έχουμε δει και έχουμε δει. Σου λέει θα συμμορφωθούν λοιπόν. Και τι έγινε. Δεν σας τράβηξαν το χαλί Ευρωπαίοι αυτό που λέμε. Δεν σου τράβηξαν. Μάλιστα. Διότι σου τραβάνε το χαλί όταν σου λένε ότι δεν έχεις εσύ αυτή τη στιγμή πολιτικό ορίζοντα. Ναι. Και να σας πω κάτι. Όμως θυμάστε, θυμάστε ότι, αν θυμάστε, το Νοέμβριο του 2014 έκανα μόνος μου μία γύρα διαπραγματεύσεων. Ως Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Με τον Ντράγκη, με τον Σόιμπλε, με τον Μοσκοβισί, ώστε να έχω μία εικόνα μέχρι πού μπορεί να πάει το πράγμα. Πήρατε. Και όταν επέστρεψα και είπα και στον κύριο Σαμαρά και σε όλη την κυβέρνηση ότι κοιτάξτε, οφείλουμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία εκλογής Προέδρου, να αποσαφηνίσουμε τον ορίζοντα. Ώστε όποια κυβέρνηση υπάρχει να έχει μπροστά της ένα διάστημα μερικών εβδομάδων για να διαπραγματευτεί, να κλείσει τη συμφωνία έως το τέλος της προθεσμίας που έχουμε. Γιατί είχαμε προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Εάν οι Ευρωπαίοι είχαν επιβάλει στον κύριο Τσίπρα η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Αν τη θυμάστε. Να περάσει από τη Βουλή, θα είχαν ξεκαθαρίσει όλα τα πράγματα. Το γεγονός ότι η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου δεν πέρασε από τη Βουλή, ήταν Αύγουστο, επέτρεψε στην κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου να συνεχίζει την ασάφεια εις βάρος της χώρας και να τρώει τις σάρκες της χώρας μέχρι βέβαια την μεγάλη ανατροπή του Ιουλίου του 2017, του Ιουλίου του 2015, 12 εβδόμου 2015, που έγινε η μεγάλη στροφή, αλλά έγινε άτσαλα, διότι πια είχε ιτηθεί η κυβέρνηση, δηλαδή είχε κερδίσει παραπιστικά με 62% ένα δημοψήφισμα. Και είχε ιτηθεί κατά κράτος. Τώρα αυτή είναι η ιστορία, τα έχει καταγράψει. Αν η κοινωνία δεν καταλάβει την ιστορία, δεν αποδεχθεί την αλήθεια. Τι ζει, κύριε Πρόεδρε. Τι να καταλάβει η κοινωνία, καταστρέφεται κάθε μέρα. Και αν τη ζει. Κάθε μέρα περιγραφές και φόρους ζούμε. Κύριε Πρόεδρε. Πρέπει και να την κατανοεί και να την αναλύει. Να καταλάβει τι ψέματα υπόθηκαν. Κύριε Πρόεδρε. Ποιος εξαπατήθηκε. Γιατί έγιναν λάθος επιλογές. Και να σας πω και κάτι. Εδώ όμως ζούμε μια κατάσταση, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Εδώ ζούμε μια κατάσταση. Περιγράφεται μια διαδρομή. Ωραία, ιστορική. Έχουν ασκηθεί κριτικές. Έχουν ακουστεί τοποθετήσεις πολιτικές κτλ. Τώρα όμως βιώνουμε μια κατάσταση, τώρα λέω, στην οποία πατάμε πάνω σε μια συμφωνία που έχετε ψηφίσει άπαντες. Στηρίζεται απολύτως από τους εταίρους μας, τους πασφίσους εταίρους, δανειστές και λοιπούς. Στο γενικό της πλαίσιο. Και στο γενικό και στο ειδικό με τις δύο αξιολογήσεις. Την πρώτη που τέλειωσε και τη δεύτερη που συζητούμε. Η πρώτη αξιολόγηση, κύριε Λιμπτζή. Πού έχετε στρατηγικά πρόβλημα. Η πρώτη αξιολόγηση καθυστέρησε ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Και το κρίσιμο θέμα είναι όταν έχεις κάποιο δημοσιονομικό στόχο, πώς τον κατανέμεις σε έσοδα και δαπάνες. Δηλαδή σε αύξηση εσόδων και σε μείωση δαπανών. Εμείς είχαμε καταφέρει στο δεύτερο πρόγραμμα να έχουμε 50% αύξηση εσόδων, 50% μείωση δαπανών. Ήταν ισορροπημένο, λέτε. Εδώ έχουμε 90-10. Εδώ έχουμε 90-10. 90 έχουμε από τα έσοδα, υπερφορολόγηση, σε ένα κουρασμένο κοινωνικό σώμα. Με τα λεφτά να τελειώνουν, τα λεφτά τα αποθεματοποιημένα. Σημαίνει η κυβέρνηση τα πήρατε στο προηγούμενο διάστημα. Που βλέπει η οικονομία να μην ανατάσσεται, οι καταθέσεις να μην επιστρέφουν, γιατί οι καταθέσεις φύγανε βεβαίως λόγω της προοπτικής ανόδου του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Και βέβαια αυτό προκαλεί και την ανάγκη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτό και προκαλεί. Και, όχι, αυτή που έγινε και ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί επόμενη. Και βεβαίως αυτό προκαλεί και την αδυναμία των τραπεζών να λειτουργήσουν. Μας περιγράφετε, κύριε Πρόεδρε, ένα διέξοδο που το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι τι κάνουμε με βάση αυτό. Ενώ από την άλλη πλευρά. Ο πρώτος κίνδυνος της οικονομίας είναι κοινωνικός και πολιτικός. Αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με την τεχνική της οικονομίας, που είναι εύκολο, πρέπει να έχουμε συμφωνήσει κοινωνικά. Και πρέπει να έχουμε διαμορφώσει και μια πολιτικά κυβέρνηση πολιτικά, και πολιτικά που να μπορεί να τραβήξει τα πράγματα μπροστά και να εμπνεύσει και εσωτερικά. Αλλά και εξωτερικά. Μα θα σας πει, μέσα αυτό ο το κλίμα πολίτης, κύριε Πρόεδρε, θα σας πει όμως, τι μου λέτε ρε παιδιά, οι προοπτικές με βάση την πολιτική που ακολουθείτε
Και τώρα δεν υπάρχει απλός πολίτης. Όχι, όχι, όχι. Όλοι οι πολίτες, ο καθένας ατομικά είναι σεβαστός. Μη μετέχουν στην πολιτική εξουσία, λέω. Σύνθετος. Κύριε Πρόεδρε, αυτό. Βλέπει όλα τα στοιχεία που τον αφορούν. Προφανώς. Και έχει κάνει επιλογές. Ο μη μετέχουν στην πολιτική εξουσία. Ναι, μη μετέχουν στην άσκηση της εξουσίας. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος λοιπόν τι βλέπει. Βλέπει στην ουσία τη συνεχιζόμενη πολιτική μιας εξαετίας. Που η βασική φιλοσοφία της είναι η ίδια. Η παλινδρόμηση είναι κακό πράγμα. Και ανακυκλώνει το πρόβλημα. Η διάψευση και η παλινδρόμηση είναι κακό πράγμα. Διότι αν μπαίναμε όλοι στη φωτιά, χωρίς να λέμε ψέματα, το 2010, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Άντε το 2011, άντε το 2012, άντε το 2015. Αλλά εδώ το 2015 κάναμε μεγάλη βουτιά προς τα κάτω. Στο κενό. Χωρίς ανεξύπτωτο. Μην περιγράφουμε, ρε παιδιά, το παρελθόν. Κύριε Πρόεδρε, πάμε συνέχεια στο παρελθόν. Έχει σημασία. Τι πρέπει να καταλάβει ο καθένας. Η στρατηγική πρόταση είναι αντίθετη από αυτή μια που ακολουθείτε. Μια φρασούλα. Αυτό λέμε. Μια φρασούλα. Κύριε Λιριζή, κύριε Οικονόμου, μια φρασούλα. Η απλή φρασούλα που λέει δεν έφερε το μνημόνιο την κρίση, αλλά η κρίση το μνημόνιο. Είναι τεράστια σημασία. Γιατί τώρα την αποδέχονται όλοι. Οι Έλληνες λένε η κρίση ήρθε το 10 με τα μέτρα λιτότητας. Είναι δύσκολο να εξηγήσει ότι η κρίση υπήρχε. Εποάστηκε, εκτοξεύτηκε την περίοδο 2007-2009 και μετά για να σώσουμε το 70% του ΑΕΠ των εισοδημάτων, του εθνικού πλούτου, έπρεπε να κάνουμε υποχωρήσεις, θυσίες, χειρισμούς. Η άλλη λύση ποια θα ήταν η απόλυτη καταστροφή. Η ευρωκοπία, το Brexit. Μα θα σας πει κάποιος το ίδιο ακολουθείτε. Και τώρα, στρατηγικά, ποια άλλη πρόταση μπορεί να έχετε εσείς. Αυτά τα έλεγαν οι αντιμνημονιακοί δημοκρατικοί. Τα έλεγαν οι αντιμνημονιακοί γόρες. Το σπάσαν τα μούτρα τους. Στη δική σας πολιτική, λέω. Τα σπάσαν, αλλά σπάσαν και τα μούτρα της κοινωνίας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν μου λέτε για τη δική σας πολιτική πρόταση. Πώς μπορεί να είναι διαφορετική από τη σημερινή, από τη στιγμή που είναι η συνέχεια μιας πολιτικής. Και για τη συμβολή μνημόνια θα έχουμε και αύριο, κύριε Πρόεδρε. Την έχω παρουσιάσει εδώ και δύο μήνες, την παρουσιάζω σε όλες τις πόλεις. Μέσω των εκδηλώσεων του κύκλου ιδεών για την εθνική ανασυγκρότηση, που είναι μια δεξαμενή σκέψη που έχουμε κάνει στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Πέραν των κομμάτων και όχι σε αντίθεση με τα κόμματα. Λοιπόν, η πρόταση είναι ότι πρέπει να λύσουμε τις κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις και μετά να επαναδιαπραγματευτούμε με τους εταίρους. Η επαναδιαπραγμάτευση με τους. Η κυβέρνηση που θα έχει χώρα. Η κυβέρνηση ιδεώδης όπως την περιγράφω. Αυτό σας ρωτάμε, ποια είναι αυτή η ιδεώδης κυβέρνηση. Και ο δικός σας ρόλος ποιος είναι, κύριε Πρόεδρε. Εσείς τι είστε, στρατιώτης είστε. Διεκδικείτε έναν άλλο ρόλο. Το κόμμα σας μπορεί να υπάρχει μόνο του. Πρέπει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βλέπουμε διαδρομές υπόγειες τελευταία διάστημα. Όχι, θα το πάμε και εκεί. Δεν διεκδικώ εγώ κανένα ρόλο, ούτε θέλω κανένα ρόλο. Θέλω όμως να μπορώ να λέω τις απόψεις μου και να με ακούν. Αυτοί οι οποίοι χειρίζονται τα πράγματα γιατί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη. Άρα είναι ρόλο αυτό. Είναι ρόλο. Ένα ρόλο. Να σα ακούν σημαίνει δεν σα ακούν. Όχι, έτσι όπω το λέτε. Είναι σαν να μην σα ακούν. Όχι, όχι. Μα δεν ρωτάει η κυβέρνηση, δεν ρώτησε ποτέ. Δεν λέω για την κυβέρνηση, το κόμμα σα. Το κόμμα λέμε τώρα. Η κυβέρνηση δεν ρωτάει κανέναν. Αφού δεν μαζεύεστε ούτε σε μια βουλευτική ομάδα. Δευτερεύοντα, να σα πω και κάτι. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Είναι δευτερεύον. Με πώς το λέτε. Αν εννοείται ότι κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ σκέφτονται συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Σκέφτονται. Εάν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ σκέφτονται ότι για να διαφοροποιηθούμε από τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να ψηφίζουμε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Καμένου, αυτό είναι η δευτέρα πλάνη η οποία είναι χείρον της πρώτης, έτσι. Δεν διασφαλίζει την αυτονομία σου, την ιδεολογική και πολιτική. Να μπορεί να έχει αυτονομία το πράσινο σήμερα. Να έχει αυτόνομη φυσιογνωμία. Αυτόνομη φυσιογνωμία. Σημασία, κύριε Πρόεδρε, έχει το Πασό. Για να έχει αυτόνομη. Με ποιον θα πάτε στην επόμενη μέρα. Σας απαντώ και παρακαλώ προσέξτε. Και δεν θα ήθελα να παρεξηγηθεί κανείς. Το λέω με πολύ μεγάλη προσοχή και μετρώντας τις λέξεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι και η Δημοκρατική Παράταξη ευρύτερα, ο προοδευτικός δημοκρατικός χώρος, το προοδευτικό κέντρο, είναι ο διαμορφωτής και ο εγγυητής μιας εθνικής στρατηγικής. Στην πραγματικότητα θα πάμε με όσους συμφωνούν με τη στρατηγική μας. Και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ δεν πήγαμε. Όχι, αυτή είναι η συγκρότηση του δημοκρατικού χώρου. Αυτός είναι ο όρος συγκρότησης του δημοκρατικού χώρου. Ο δημοκρατικός χώρος έχει απόψεις για τη σοσιαλδημοκρατία, για το κοινωνικό κράτος, για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, για την εξωτερική πολιτική. Υπήρξαν, αλλά με ρωτάτε τώρα. Υπήρξαν όμως διεργασίες για την έξοδο από πρέπει την να κρίση. Υπάρχει το υποκείμενο για να γίνουν όλα αυτά. Εντάξει, το πολιτικό υποκείμενο δεν μπορεί να συγκροτηθεί. Αλλά για να υπάρχει πολιτικό υποκείμενο, πρέπει να υπάρχει και ένα στρατηγικό αντικείμενο. Προφανώς. Και σας απαντώ πολύ απλά. Εμείς είμαστε με αυτούς που καταλαβαίνουν
ότι η εθνική στρατηγική που έχουμε επεξεργαστεί και για την οποία έχουμε φτύσει αίμα, ναι, είναι η μόνη λύση. Αυτή είναι λίγη όμως, όπως βλέπουμε. Στην πραγματικότητα, στην πράξη, λοιπόν, αυτή είναι λίγη, κύριε Πρόεδρε. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, την απάντηση με ποιους συνεργαζόμαστε, ναι, τη δίνει η αποδοχή του δικού μας πλαισίου, σχεδίου, το οποίο πλαισίου είναι το εθνικό πλαίσιο. Mm-hmm. Αυτό που δεν έχει άλλο η χώρα. Είναι το μόνο ασφαλές και το μόνο που έχει προοπτική. Είναι κοντά στις αντιπροτάσεις, είναι κοντά στις προτάσεις, στους σχεδιασμούς και τις πολιτικές που προτείνονται από τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία πρέπει και αυτή να βρει τον σφιγμό της και την διαδρομή της. Διότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι πολύ απλό. Θα ανέβω και μπορεί να φτάσω και στην αυτοδυναμία, στατιστικά λόγω αποχής, ναι, μέσα από το καθοδικό ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα τα συγκοινωνούν, ναι, τα δοχεία θα με ανεβάσουν. Αυτό δεν είναι επαρκές. Διότι η κατάσταση είναι πολύπλοκη και επικίνδυνη. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε, θα σας απαντήσω ευθέως. Αν με ρωτάτε, είμαστε αδιάφοροι και ουδέτεροι, είμαστε πόντι πιλάτη στο αν πρέπει στις επόμενες εκλογές να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, αν μιλάμε για τα δύο αυτά κόμματα, εγώ θα σας έλεγα ότι η δική μου επιθυμία είναι να κερδίσει ο δημοκρατικός προοδευτικός χώρος. Εμείς θα έπρεπε να διεκδικούμε την πρωτιά. Αυτό είναι λίγο το πιο παρακάτω. Ας είμαστε ρεαλιστές. Άρα, λοιπόν, όχι. Δεν θέλω να κερδίσει στις εκλογές ένα κόμμα που θέτει θέματα δημοκρατίας, ένα κόμμα που εκφράζει εθνικολαϊκιστικές απόψεις, ένα κόμμα που έχει βλάψει τη χώρα. Από την άλλη μεριά, δεν θέλω να είναι απόλυτος κυρίαρχος, χωρίς επίγνωση των δυσκολιών, ένα κόμμα συντηρητικό που έχει τις δικές του ευθύνες για την περίοδο 2004-2009 και ένα κόμμα το οποίο με ευκολία βρίσκει τα πράγματα τώρα έτσι ώστε να το φέρουν ξανά στα πρόθυρα της εξουσίας. Γιατί το μεγάλο θύμα που αδικείται είναι ο προοδευτικός μεσαίος χώρος. Και σας το λέω αυτό εγώ που έβαλα πλάτη χωρίς να έχω συμμετοχή ούτε ως πρωθυπουργός ούτε ως υπουργός οικονομικών μέχρι το 2011. Τι ευθύνη έχω για παράδειγμα σε σχέση με τις επιλογές που έγιναν στην οικονομική πολιτική. Σα παρών, σα και τα προηγούμενα χρόνια. Σα λέει ο άλλο. Όλοι στην πολιτική σα. Όλοι που δεν τελειώσουμε ποτέ. Μιλάμε τώρα ναι, όταν κλείνουμε, σου λένε καταλογίζουμε ευθύνε στον Ανδρέα Παπανδρέου, στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Φτάνουν και σε μένα. Λες και έχουμε παίξει τον ίδιο ρόλο. Για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν είναι και ατελείωτο ο χρόνο. Στη διαμόρφωση λοιπόν αυτού του πολιτικού υποκειμένου και αυτή τη πολιτική πρόταση έχει θέσει ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, το λέω επειδή έχουν ξεκινήσει συναντήσεις και επαφές. Καταρχάς, συναντήσεις, επαφές, δεν μετέχω εγώ. Εσείς δεν μετέχετε. Το ζήτημα του κυρίου Παπανδρέου και των απόψεων που εκφράζουν ή περί αυτών δεν είναι πολιτικό με τη στενία του όρου. Αλλά είναι ηθικό και ιστορικό. Βαρύ ήταν. Ναι, ηθικό και ιστορικό. Διότι ας μην ξεχνάμε τι έγινε. Πώς ανεκόπηκε η πορεία της ελιάς μεταξύ ευρωεκλογών του 2004 και εκλογών του Ιανουαρίου του 2015 και η πάση εγώ προσωπικά δεν δέχομαι να λένε κάποιοι ρίξαν την κυβέρνηση Παπανδρέου. Ποιοι, ποιος, εσάς δείχνει. Δεν βλέπει τους βουλευτές του που ήταν οπαδοί του 2007 και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και είχαν φύγει από την κυβερνήση του ΠΑΣΟΚ επειδή δεν θέλουν να ψηφίσουν το πρώτο, το δεύτερο μνημόνιο και πήγανε στον κύριο Τσίπρα για να ψηφίσουν με πάθος το τρίτο και τώρα περιμένουν εναγωνίως να ψηφίσουν το τέταρτο. Επομένως, αλλά ελπίζω να μην τους δώσει την ευκαιρία αυτή ο ελληνικός λαός. Σε μια πιθανή συνεργασία δημοκρατική συμπαράταξη Παπανδρέου, τι θα λέγατε? Δεν θέλω να τοποθετηθώ έτσι πρόχειρα και σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Δεν είμαι στην πολιτική επειδή η πρώτη μου προτεραιότητα είναι η πολιτική και επειδή τα κρίνω όλα πολιτικά, συγκυριακά και ψυχρά. Υπάρχουν ζητήματα αξιοπρέπειας, ήθους και ιστορικής συνείδησης, τα οποία για μένα προτάσσονται. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Διάλειμμα.